Σκέψη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Μαζί με τον Ιάσονα προσπαθούμε να δούμε τα θέματα τα οποία απασχολούν τα νοσοκομεία του νομού Κορίνθου. Είναι στα πλαίσια μιας πανελλαδικής εκστρατείας για την υγεία που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ξεκινήσει από την Κρήτη, στους άλλους νομούς της Πελοποννήσου, στη Θεσσαλονίκη ήμασταν, τώρα στην Κόρινθο και συνεχίζουμε. Πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και εδώ στην Κόρινθο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς μας, από τους νοσηλευτές μας, από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα. Θέλει όμως και η κυβέρνηση να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο κύριος Τσίπρας ως υπεύθυνος προσωπικά, αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Ξανθός και ο κύριος Πολάκης, έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την αδυναμία αυτή τη στιγμή που παρουσιάζεται και την χειροτέρευση της κατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εμείς λοιπόν στέλνουμε μήνυμα ότι στο πρόγραμμά μας το κυβερνητικό, αλλά και στην αντιπολιτιστική μας δραστηριότητα, θα είναι πρώτης ιεράρχησης στα θέματα της υγείας. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και με την παρουσία μας σήμερα εδώ. Καταρχά να πούμε ότι στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουμε προκειμένου να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα για την υγεία την επόμενη μέρα που η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση, γυρνάμε όλη την Ελλάδα, όλα τα νοσοκομεία όσο μπορούμε, όλες τις δομές, μαθαίνουμε, ακούμε, γνωρίζουμε, βλέπουμε τα προβλήματα από κοντά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η πραγματική κατάσταση. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα επικοινωνιακά, ούτε οι παράτες και οι κορδέλες. Και το λέω αυτό διότι προχθές βρισκόμασταν στον Εύωσμο, όπου βρήκαμε ένα κέντρο υγείας το οποίο δεν έχει οργανόγραμμα. Δεν ξέρουν πόσους ανθρώπους χρειάζονται. Παρά τα αυτά, κάνανε γκένια και κόψανε κορδέλες σε ένα κέντρο που λειτουργεί εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Στην Κόρινθο τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ελλείψεις προσωπικού νοσηλευτικού περίπου 40-45%. Ελλείψεις προσωπικού στο ιατρικό περίπου 50%. Ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες εκτός από την ψυχιατρική. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Τα καταγράφουμε για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα.